Μπροστά σε κύμα κινητοποιήσεων στο δημόσιο τομέα βρίσκεται η κυβέρνηση, φτάνοντας το παραπέντε της ολοκλήρωσης του πακέτου των περικοπών. Καθώς σημειώσει τα ειδικά μισθολόγια, βγάζουν στους δρόμους ένστολους δικαστικούς, γιατρούς του ΕΣΥ, πανεπιστημιακούς που αντιδρούν στο ενδεχόμενο νέων περικοπών στις αποδοχές τους. Μετά από την ανάρτηση του αρχηγού ΓΕΘΑ στο Twitter, στην οποία ανέφερε ότι όλοι οι ένστολοι είναι μάχημοι, οι εργαζόμενοι στα σώματα ασφαλείας προειδοποιούν ότι πέρα από τις ένστολες συγκεντρώσεις, ως μορφή διαμαρτυρίας θα τηρούν αυστηρά τα προβλεπόμενα στην εργατική νομοθεσία για τα ωράρια εργασίας και τα οδηπορικά. Πραγματοποιούμε αύριο και μεθαύριο διαμαρτυρίες, αλλά την Πέμπτη έστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίες, πανελλαδική, από όλη τη χώρα, εδώ στο Καλλιμάρμαρο στάδιο, για να στείλουμε το μήνυμα στο κυβερνητικό επιτελείο της κυβέρνησης και τον κύριο Στουρνάρα, ότι πρέπει να μην υπάρξουν άλλες περικοπές σε εμάς. Ιδάλλως δεν θα πάμε αυρόχης ποσή, δεν θα μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια. Οι δικαστές και εισαγγελείς ξεκινούν με πανελλήνια συγκέντρωση στις 5 Σεπτεμβρίου στον Άριο Πάγο και συνεχίζουν με συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και όλες τις εφετειακές έδρες στις 17 του μήνα. Στην περίπτωση δε που γίνουν οι μειώσεις μισθών, προειδοποιούν καταρχήν με διακοπή των τακτικών συνεδριάσεων των ποινικών δικαστηρίων από τις 11 το πρωί ως 3 το μεσημέρι για όσο χρονικό διάστημα αποφασιστεί. Συν τις άλλες, ο χειρισμός των δικογραφείων από τους εισαγγελείς θα γίνεται μόνο εντός υπηρεσίας και ωραρίου, ενώ οι εισαγγελείς θα σταματήσουν και την ενασχόλησή τους με εξωδικαστικές αρμοδιότητες εκτός ωραρίου, όπως η παρουσία τους στα γήπεδα και σε συγκεντρώσεις. Το επόμενο βήμα θα είναι η προσφυγή στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια και η υποβολή παρετήσεων των εισαγγελικών λειτουργών όλων των βαθμών. Συνάντηση με τους υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας ζητούν οι πανεπιστημιακοί, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμιά περαιτέρω μείωση των αποδοχών τους, από τη στιγμή μάλιστα που δεν συμμετείχαν στις αυξήσεις που είχαν δοθεί στα άλλα ειδικά μισθολόγια. Ενώ οι γιατροί του ΕΣΥ προειδοποιούν με δυναμικές κινητοποιήσεις, επισημαίνοντας ότι ήδη έχουν υποστεί αιματηρές περικοπές. Οι περικοπές είναι σφαγιαστικές. Έχουμε ήδη χάσει το 40% του μισθού μας και τα νέα μέτρα θα φέρουν τους γιατρούς σε δεινή οικονομική θέση. Μέσα στην εβδομάδα που έρχεται συνεδριάζει η Ομοσπονδία μας και ξεκινούμε κινητοποιήσεις σκληρές που δεν θα έχουν προηγούμενο στο χώρο της υγείας. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση προετοιμάζεται για το πενθήμερο που θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το σχέδιο περικοπών αλλά και για το στρατηγικό δημοσιονομικό σχεδιασμό. Κρίσιμη θεωρείται η συνάντηση Σόιμπλε Στουρνάρα την Τρίτη, όπου θα συζητηθούν το πακέτο περικοπών για τη διετία 2013-2014, με την ελληνική πλευρά να θέλει να στείλει μήνυμα αποφασιστικότητας. Η εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού, ο οποίος σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο θα κλείσει εντός στόχων με συγκράτηση των δαπανών, η ένταση της ύφεσης για την οποία θεωρεί η ελληνική πλευρά ότι ως τώρα είναι ανεπαρκής η προσοχή από τους Ευρωπαίους, η ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, με την ελληνική πλευρά να διατυπώνει αίτημα για αλλαγή πολιτικής τόσο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ως προς τη χορήγηση δανείων, όσο και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναφορικά με τα ενέχειρα των ελληνικών τραπεζών. Επιτάπτωτα θα τεθεί και η βιωσιμότητα του χρέους, προϋπόθεση της οποίας είναι η ταχεία επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αντικρουόμενα είναι το μεταξύ τα μηνύματα από την Αυστρία προς το ενδεχόμενο εξόδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και τη συνέχιση της χρηματοδότησης. Μια ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη θα προξενούσε σε κάθε περίπτωση εξαιρετικά δύσκολα προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπεται να εκλαμβάνει το στόχο διερχομένων όπου κάποιος εισέρχεται και κατόπιν εξέρχεται. Η Ελλάδα θα λάβει περισσότερα χρήματα μόνο εάν πραγματικά παραμείνει προσιλωμένη στην συμφωνημένη οδό των μεταρρυθμίσεων χωρίς παρατάσεις. Μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες με την εφορία τέλος για τους φοροφυγάδες. Όσοι χρωστούν ή θα πληρώνουν ή θα πηγαίνουν αμέσως φυλακή. Το Υπουργείο Οικονομικών με το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα ανακοινώσουν σύντομα μια νέα ρύθμιση όπου οι φοροφυγάδες θα συλλαμβάνονται και θα πληρώνουν επί τόπου ένα μέρος των υποχρεώσεών τους, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να κάνουν διακανονισμό μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή τους. Διαφορετικά θα καταλήγουν στη φυλακή. Κάποιοι πρέπει να μπουν μέσα για φοροδιαφυγή. Το οικονομικό έγκλημα δεν πάβει να είναι έγκλημα. Συλλήψεις για φοροδιαφυγή έχουμε εκατοντάδες τον τελευταίο καιρό, όμως τα κρατικά ταμεία μένουν άδεια, αφού όλοι αφήνονται ελεύθεροι και δεν πληρώνουν ούτε ευρώ μέχρι να γίνει η δίκη τους μετά από χρόνια. Και τα αποτελέσματα είναι σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Απ' την άλλη, αναγνωρίζουμε ότι η μάχη εναντίον της φοροδιαφυγής θα πρέπει να γίνει ακόμα πιο εντατική, ακόμα πιο αποτελεσματική για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν είναι αρκετές δηλαδή, οι προστάσεις που έχουν γίνει ως τώρα. Πληροφορίες θέλουν όχι μόνο την Τρόικα αλλά και τη Γερμανίδα καγκελάριο να ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε μέτρα παραδειγματισμού όπως τη δίμευση της αδήλωτης περιουσίας ακινήτων και καταθέσεων των φοροφυγάδων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς το ύψος της φοροδιαφυγής και της μαύρης οικονομίας αγγίζει τα 53 δισεκατομμύρια ευρώ. Να την δημεύουν την περιουσία, διότι για ποιο λόγο δεν τη δηλώνει.
Πάντως, μέχρι το τέλος του χρόνου, το Υπουργείο Οικονομικών θα έχει ολοκληρώσει τις διασταυρώσεις 8,5 εκατομμυρίων φορολογουμένων με τη συνδρομή του τάξης, με στόχο να εισπραχθούν εκατομμύρια ευρώ. Στο στόχαστρο θα βρεθούν όσοι δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση ή όσοι απέκρυψαν μέρος ή το σύνολο του εισοδήματός τους. Θα κοιτάξουμε να αξιοποιήσουμε όλα τα στοιχεία που έχουμε σε σχέση με το φόρο μισθωτών, με τις δηλώσεις πελατών και προμηθευτών, με τις δηλώσεις για τις επιβεβαιώσεις των συντάξεων, και όπως επίσης και το περιουσιολόγιο, δηλαδή οχήματα ή ακίνητα, για να μπορέσουμε να δούμε κατά πόσον κάποιοι είχαν υποχρέωση να κάνουν δήλωση και δεν έκαναν και κατά πόσον αυτά που δηλώνουν ταιριάζουν με τις υπόλοιπες δηλώσεις που γίνονται. Οι ελεγκτές θα αρθρίσουν όλα τα έσοδα, θα ζητηθούν στοιχεία από το ΙΚΑ, ενώ θα γίνουν ακόμη και διασταυρώσεις πινακίδων αυτοκινήτων με τους αριθμούς φορολογικού μητρώου των φορολογουμένων, για να δουν αν οι πολίτες πλήρωσαν τους φόρους που τους αναλογούν. Θέμα λίγων 24 ώρων είναι η οριστικοποίηση του σκληρού πακέτου των μέτρων με τις σαρωτικές περικοπές σε δώρα, κοινωνικά επιδόματα, μισθούς, συντάξεις και φοροαπαλλαγές. Είμαι 62 χρονών, με διώξανε από τη δουλειά, μπήκα στο Ταμείο Ανεργίας, με κόψανε από το Ταμείο Ανεργίας, έχω βάλει τα χαρτιά μου στη σύνταξη 14 μήνες, τώρα δεν έχει βγει. Σε νίκη μένω, η γυναίκα μου δουλεύει μόνο, τις κάνουν περικόπες, από πού να ζήσουμε? Από τις περικοπές σοκ στα κοινωνικά επιδόματα, το όφελος θα είναι 940 εκατομμύρια ευρώ και θα μπει μαχαίρι στα εποχικά επιδόματα ανεργίας, στα κοινωνικά επιδόματα των ευρωπαθών και των αναπήρων, αλλά και στα οικογενειακά επιδόματα των πολυτέκνων. Ο κύριος Πρωθυπουργός μας είχε διαβεβαιώσει προεκλογικά ότι θα αποκαθιστούσε τα πολυτεχνικά επιδόματα στα επίπεδα του 2009. Δυστυχώς όμως τώρα ξανά τίθεται όριο εισοδήματος. Η οριζόντια παρέμβαση στις συντάξεις θα φέρει στα ταμεία 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ από την κατάργηση των δώρων σε όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους, τη μείωση των κύριων και επικουρικών συντάξεων από 2 έως και 10% πάνω από τα 1.000 ευρώ, αλλά και την περικοπή των υψηλών εφάπαξ. Εμένα στο επικουρικό μου κόψαν 300 ευρώ. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Η πολιτική αυτή είναι η δουλειά τους. Να βρίσκουν τις άλλες πηγές. Αλλά συνήθως τις βρίσκουν από τους πιο αδύναμους κρίκους της κοινωνίας. Παράλληλα, 450 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να βρεθούν από τον περιορισμό των φοροαπαλλαγών που θα δίνονται με εισοδηματικά κριτήρια πλέον, αλλά και τη μείωση της επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες από το 11% στο 7%. Τη μία πλευρά δεν είναι δίκαιο σε καμία περίπτωση. Από την άλλη μας λένε ότι είναι αναγκαίο για να μην πάμε σε χειρότερη. Στο δημόσιο, η μείωση της μισθολογικής δαπάνης κατά 1,32 δισεκατομμύρια ευρώ θα επιτευχθεί από την κατάργηση των δώρων, τη μείωση κατά μέσο όρο 12% των ειδικών μισθολογίων, αλλά και την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στις 10. Μπορεί να ζήσει κανένας έτσι όπως τα έχουν κάνει σήμερα, με 400 ευρώ συντάξεις και με 500 ευρώ μισθούς, και κάθε μέρα κόβουνε. Σε καθεστώς εφεδρείας υπολογίζεται ότι θα βρεθούν 20.000 υπάλληλοι ως το 2013 και άλλοι 15.000 υπάλληλοι ως το 2014. Το σενάριο είναι μετά την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, όσοι απέχουν 3 χρόνια από τη σύνταξη να συνταξιοδοτηθούν, όσοι δεν περάσουν τα γραπτά τεστ να τεθούν σε διαθεσιμότητα για 1 έτος και μετά να απομακρυνθούν, αλλά και να απολύονται άμεσα όσοι αρνούνται τη μετάταξή τους. Προχωράει στην απόλυση μέσω εφεδρείας χιλιάδων υπαλλήλων που θα έχει τραγικές συνέπειες, αυτό και για τους ίδιους που οδηγούνται στην εξαθλίωση, αλλά και για τις δημόσιες υπηρεσίες που διαλύονται. Η εφαρμογή του νέου μοντέλου εφεδρείας θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους.